Μιλάμε για δύο διαφορετικά έργα. Δύο εργολαβίες και χωριστές. Η μία αφορά την θερμομόνωση και την κελύφωση του ελληνικού πολυμερίου και η άλλη αφορά την αλλαγή των καλυμάτων και στις δύο δεδοτεξαμινώσεις του ελληνικού πολυμερίου. Όσο στο πρώτο έργο, ο ανάδοχος προχωράει κανονικά στις εργασίες του, είναι εντός των χρονικών ορίων το οποίο προβλέπονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση και θεωρώ, αν δεν προκύψει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα, ότι σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες εργασίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε στην αλλαγή των κουφωμάτων στις δύο μεγάλες πλευρές του κολυμπητηρίου, ένα έργο το οποίο αναμένουμε να ολοκληρωθεί στις αρχές ή μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, ούτως ώστε να μπορεί μετά να το κολυμπητήριο πάλι να λειτουργήσει κανονικά. Το δεύτερο έργο, η δεύτερη εργολαβία, αφορά την αλλαγή των καλυμάτων και στις δύο ύδοτα δεξαμενές, και στην μικρή και στη μεγάλη πισίνα του κολυμπητήριου. Και εκεί βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, για το οποίο έχουν ενημερωθεί εδώ και 15 περίπου ημέρες όλα τα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του ελληνικού πολυμετηρίου, ούτως ώστε να κάνουν τον ανάλογο προγραμματισμό τους για την ερχόμενη περίοδο, η οποία ήδη ξεκίνησε από τα μέσα του Σεπτέμβρη. Σχετικά λοιπόν με αυτή την εργολαβία της αλλαγής των καλυμάτων, που πολλοί λόγους έγινε τελευταία από μερίδα της αντιπολίτευσης, και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαχειριστεί τα κοινά την προηγούμενη τετραετία και γνωρίζουν πολύ καλά την πορεία εξέλιξης και υλοποίησης ενός έργου, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα στη σύμβαση την οποία υπογράφουν πάντα τα δύο μέρη, τα εμπλεκόμενα, και στην προκειμένη περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο ανάδοχος του έργου. Σε αυτά τα έργα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει καμία αρμοδιότητα, διότι επαναλαμβάνω, την υλοποίησή του και την επίβλεψή του την έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Με την οποία τεχνική υπηρεσία έχουμε άρση συνεργασία, είμαστε σε συνεχή επαφή και λόγω αυτή τη συνεχού επαφή η οποία υπάρχει, από τη στιγμή που ο εργολάβος εξέφρασε την επιθυμία να λάβει την εξάμηνη παράταση όπως προβλέπεται, το τονίζω και το παραλαμβάνω αυτό από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Χίου. Αυτή λοιπόν την εξάμηνη παράταση για τους δικούς του λόγους, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε, υπάρχει η διάθεση από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας να δοθεί. Άρα λοιπόν ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 6 Δεκεμβρίου, έχοντας 8 μήνων ορίζοντα υλοποίησης, από τον Απρίλιο που γράφει σήμερα μέχρι και τον Δεκέμβρη, με την παράταση την οποία θεωρώ δεδομένη αυτή τη στιγμή, θα φτάσουμε λοιπόν για να κατατοθεί στις 6 Ιουνίου του 2022. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά να γνωρίζω ότι η παράταση αυτή είναι δικαίωμα του εργολάβου, του αναδόχου του έργου, δεν μπορεί να την αναδοθεί κανείς και προς αυτή την κατεύθυνση η τεχνική υπηρεσία θα δώσει συγκεκριμένη παράταση. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Και εφόσον έχουμε ενημερώσει, όπως σας είπα, όλα τα εμπλεκόμενα σωματεία τα οποία θα δραστηριοποιούνται στο ελληνικό κολυμπητήριο, πάμε λοιπόν να λειτουργήσει το ελληνικό κολυμπητήριο από τον μήνα Οκτώβριο. Να μην σας πω αυτή τη στιγμή αν θα είναι το πρώτο δεκαήμερο ή στα μέσα ή προς το τέλος, αλλά εντός Οκτωβρίου ο στόχος μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να επαναλειτουργήσει το ελληνικό κολυμπητήριο, ούτως ώστε και οι δύο ομάδες υδατοσφαίρησης οι οποίες μας εκπροσωπούν σε εθνικές κατηγορίες, δηλαδή ΟΝΟΧ και ΕΠΙΚΕΒ, αλλά και τα άλλα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στην κολύμβηση, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κολυμπητήριο μέχρι και τα τέλη του Μάρτη, με αυτό το χρονικό ορίζοντα, διότι από Απρίλιο και Μάιο θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για να υλοποιήσει το έργο, όπως σας είπαμε, μέχρι αρχές του Ιούνιου.